Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Λυπούμαστε για την καθυστέρηση. Είμαστε στο ίδιο στούντιο από που παρακολουθήσατε μέχρι πριν από ένα λεπτό την ανασκόπηση της χρονιάς. Θα σας πούμε από τον ίδιο χώρο και τις ειδήσεις της τελευταίας μέρας του χρόνου. Διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό με την ευκαιρία του νέου έτους. Απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Ατζετάκης. Μηνύματα επίσης απίφθιναν ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Θα παρακολουθήσουμε τώρα το διάγγελμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ελληνίδες και Έλληνες, με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω προς όλους σας, Μακεδόνες και Θράκες, Ηπειρώτες και Θεσσαλούς, Στεροελλαδίτες και Πελοποννησίους, κατοίκους των νησιών του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους, Δωδεκανησίους και Κρητικούς, με την ευκαιρία του νέου έτους 1987, τις πιο εγκάρδιες και θερμές ευχές μου. Κάθε καινούριος χρόνος, ως συμβολική αφετηρία ενός νέου ξεκινήματος, επιβάλλει όπως τον καθένα μας έτσι και το εθνικό μας σύνολο την απογραφή του παρόντος και την οριοθέτηση των φιλοδοξιών μας για το μέλλον. Το πρώτο, διότι μόνο με τα δεδομένα του παρόντος μπορούμε να ατενίσουμε με τρόπο πραγματιστικό το μέλλον. Το δεύτερο, διότι κατεξοχήν η πορεία μιας εθνικής κοινότητας για να είναι επιτυχής προϋποθέτει τον προγραμματισμό. Και ο προγραμματισμός, για να μην είναι εξωπραγματικός, πρέπει να γίνεται εν όψη των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Αλλά βεβαίως και της θελήσεώς μας να αναπτύξουμε και να διευρύνουμε τις δυνατότητές μας αυτές. Και ευτυχώς για τη μοίρα του τόπου αυτού, υπάρχουν περιθώρια προς τούτο ευρύτατα. Ελληνίδες και Έλληνες, ως πρώτος πολίτης της χώρας αυτής, εκφράζω την εύλογη υπερηφάνεια, την οποία όλοι οι Έλληνες αισθανόμεθα, διότι κατά το έτος που λύγει σήμερα, εσημειώσαμε βήματα θετικά. Επροοδεύσαμε προς την κατεύθυνση της εναρμονίσεως της εξωτερικής μας συμπεριφοράς, προς ό,τι συνθέτει από τα πανάρχια χρόνια και μέχρι σήμερα, επί ολόκληρες χιλιετηρίδες τώρα χωρίς διακοπή, το ελληνικό ήθος. Δηλαδή, την πραότητα και την ηπιότητα, που μόνον αυτές κατεργάζονται κατά τρόπον αποτελεσματικό την τόσο αναγκαία για την κοινωνική ειρήνη μετριοπάθεια. Και όταν αναφέρομαι σε βήματα θετικά, δεν εννοώ βεβαίως το γεγονός ότι από τη χώρα μας έλειψαν τα κρούσματα βίας και τρομοκρατίας και άλλα ιδεχθή παρεπόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς που μαστίζουν άλλες κοινωνίες και άλλες χώρες ακόμη και εγκύτατα προς την ειδική μας. Διότι τέτοια κρούσματα εδώ, στην Ελλάδα μας, δεν ανεφάνισαν ποτέ, τουλάχιστον σε ανησυχητικό βαθμό. Και δεν ανεφάνισαν διότι αποκλείονται από την πνευματική ατμόσφαιρα της χώρας αυτής που κατεργάστηκαν οι χιλιετηρίδες. Πράγματι, κάθε πράξη, ακόμη και η τυπικότερον ηλική, ανεβρίσκει την άρρητη αντησυχία της προς ένα πνευματικό ενέργημα. Αλλά τα πνευματικά ενεργήματα του ελληνισμού υπήρξαν πάντοτε προσανατολισμένα στο φως. Το φως που αναδίδει η απαράμιλη ελληνική παιδεία, με όργανο θαυμαστό, την ευλογημένη ελληνική μας γλώσσα, την οποία και έχουμε χρέος να σπουδάζουμε σε όλη τη διαχρονική της εξέλιξη. Απαράμιλη, όπως αποδεικνύει και το γεγονός ότι η ελληνική λέξη παιδεία, την οποία ασφαλώς χωρίς περίσκεψη αντικαθιστούν μερικοί κατά τα τελευταία χρόνια με ξενόφερτες αλλά και κακόηχες απεικονίσεις, δεν ευρίσκει κατά την νοηματική της ευρύτητα,
καμιά αντίστοιχη λέξη σε καμιά άλλη γλώσσα του κόσμου. Ελληνική παιδεία που συνετέλεσε στη συνέχεια πρωτευόντως με τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας στη διαμόρφωση των δογμάτων της Ορθοδοξίας, η οποία και κατ' ουσίαν με την πίστη που ενέσπηρε έσωσε τον ανθρώπινο πολιτισμό από τις επιδρομές των βαρβάρων, με κύριο πρωταγωνιστή επί μια ολόκληρη χιλιετηρίδα και πάλι τον ελληνισμό υπό την πολιτιακή του συγκρότηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έτσι ολόκληρη η πνευματική μας παράδοση που ανεπτύχθη από την αισιόδοξη ελληνική σκέψη και προσδέχθηκε στη συνέχεια τα νάματα της γλυκύτατης χριστιανικής διδασκαλίας, όπως διαμορφώθηκε με ακατάλητη συμπόρευση επί αιώνες τώρα ελληνισμού και ορθοδοξίας, αποκλείουν κατά τρόπον αληθώς καταλυτικό την δυνατότητα ευδοκιμήσεως στην ελληνική μας κοινωνία των κακών που πληθαίνουν σε άλλες χώρες. Δικαίως λοιπόν είμαστε υπερήφανοι, διότι η πατρίδα μας αποτελεί υπόδειγμα χώρας όπου βασιλεύει ζηλευτή πράγματι ησυχία και κοινωνική γαλήνη και μάλιστα υποκαθεστώς πλήρους ελευθερίας και άψογης λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. Πράγμα που είναι και το σπουδαιότερο, γιατί είναι και το δυσκολότερο. Ως θετικά βήματα προόδου κατά το απερχόμενο έτος σημειώνω κυρίως δύο. Πρώτον, τον υποδειγματικό τρόπο διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών του Οκτωβρίου, κατά τις οποίες περισσότερο από κάθε άλλη φορά εκλογών ή ασδήποτε μορφή στη ματρίδα μας επριτάνευσε σε πανελλήνια κλίμακα το πνεύμα της ήρεμης αντιπαραθέσεως και της πολιτισμένης προβολής των απόψεων του καθενός, χωρίς τις γνωστές οξύτητες του παρελθόντος. Πράγμα που επέτρεψε και την γνησιότερη έκφραση του λαϊκού φρονήματος. Αλλά προπαντός θα ήθελα δεύτερον να εξάρω το εξαιρετικό σε σχέση πάντοτε με το παρελθόν σημείο στο οποίο προήχθη η εθνική μας ομόνοια και φιλαλληλία. Οι εκδηλώσεις του πνεύματος αυτού υπήρξαν επανειλημμένες και εκορυφώθησαν προσφάτως με την διακηρυχθήσα αιμονή όλων των πολιτικών παρατάξεων στην ανάγκη της αναπτύξεως κοινής πολιτικής στα θέματα ιδίως παιδείας, εθνικής άμυνας και εξωτερικών σχέσεων. Ελληνίδες και Έλληνες, αυτό το ικανοποιητικό επίπεδο εθνικής ομονίας και αλληλεγγύης στο οποίο εφτάσαμε μπορούμε και επιβάλλεται στην καινούργια χρονιά να το εμπεδώσουμε και να το ενδυναμώσουμε, ακόμη και να το διευρύνουμε. Τέτοια πορεία δεν υπηρετεί μόνον τα πάγια εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και θα καταστήσει αποδοτικότερη την προσπάθεια στην οποία αποδυθήκαμε για την υπερνίκηση των σημερινών δημοσιονομικών και οικονομικών μας εν γέννη δυσχεριών, οι οποίες και χωρίς να αποτελούν το επιφαινόμενο μιας κακής συγκυρίας περιστάσεων, οφείλονται κυρίως στις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας μας, δηλαδή στην όχι σωστή δομή, οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων και τον μη προσήκοντα προγραμματισμό της επιχειρηματικής δράσεως. Ας μην ξεχνάμε δε ότι η προσπάθειά μας αυτή αναπτύσσεται σε καιρούς για όλη την ανθρωπότητα όχι χαροπούς, εξαιτίας των οποίων και πάμπολες χώρες Ανατολής και Δύσεως, ακόμη και με οικονομίες περισσότερο προηγμένες από την ελληνική, έλαβαν κατά πολύ σκληρότερα μέτρα από τα ειδικά μας και οι αντίστοιχοι λαοί υποβάλλονται με εγκαρτέρηση
σε πολλαπλάσιες θυσίες και στερήσεις. Και ακόμη ότι οι δυσκολίες των καιρών επιτείνονται για τη χώρα μας εξαιτίας των γνωστών συνθήκων οι οποίες επιβάλλουν και την αδιάκοπη εθνική μας επαγρύπνηση. Ακριβώς η εθνική μας ομόνοια και αλληλεγγύη, εάν πρόκειται και διότι θέλουμε να μην μείνει στο επίπεδο φραστικής μόνον καινολογίας, υπαγορεύει κατά την ανάπτυξη της πανεθνικής προσπαθίας προς υπερνίκηση των σημερινών οικονομικών μας δυσκολιών να διακατεχόμαστε όλοι σε μικρότερο βαθμό από πνεύμα ταξικών αντιπαραθέσεων και κλαδικών επιμέρους διεκδικήσεων ή και ακρίτου ευδαιμονισμού. Κυρίως όμως στις οικονομικώς πιο ευπορούσες τάξεις επιβάλλει το καθήκον να ανταποκριθούν ενεργότερον στις ανάγκες αλλά και τα μηνύματα των καιρών με την συνειδητοποίηση της αληθείας ότι δεν μπορούν οι ίδιες να ευτυχούν όταν το εθνικό σύνολο δεν ευημερεί. Η ανάγκη στηρίξεως της οικονομίας μας με αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και εξυγχρονισμό της δομής, οργανώσεως και λειτουργίας των επιχειρήσεων και τον προσήκοντα προγραμματισμό της δράσεώς των από τη μια μεριά και η αύξηση της παραγωγικότητας με καλύτερη, συστηματικότερη και εντατικότερη εργασία από την άλλη είναι περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο του εθνικού μας βίου επιτακτική σήμερα. Και δεν υπάρχει άλλη οδός από την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής. Εάν θέλουμε να αποφύγουμε την οικονομική μας υποτέλεια, η οποία θα σημάνει και την εθνική μας υποτέλεια, την απώλεια της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Και είναι δεδομένο ότι κανένας Έλληνας δεν στέργει στο ενδεχόμενο αυτό. Ελληνίδες και Έλληνες, το δεδομένο αυτό υπαγορεύει η ιστορία μας χιλιετηρίδων. Ο ελληνισμός από τα πανάρχια χρόνια ανύψωσε ως πρώτο μέλημα της πολιτιακής του συγκροτήσεως την εθνική του ελευθερία και τις συνακόλουθες εθνική ακεραιότητα και εθνική ανεξαρτησία. Παραλλήλως όμως ανύψωσε σε περιοπή ακόμη και λατρευωμένης θεάς την ειρήνη. Από τα ίδια ιδανικά ιστριλατούνται όπως πάντοτε και σήμερα οι ψυχές των Πανελλήνων. Γι' αυτό και η Ελλάδα ακολουθεί σταθερός, κατεξοχήν φιλιρηνική πολιτική, επιδιώκουσα την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με όλες τις χώρες και τους λαούς της γης, ανεξαρτήτως του πολιτιακού ή κοινωνικού συστήματος υπό το οποίο διατελούν. Και ακόμη περισσότερο, προέρχεται σε ανάπτυξη ή ενίσχυση θέσεων και πρωτοβουλειών, οι οποίες με το να υπηρετούν ενεργότερον τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και να ανταποκρίνονται πληρέστερον στις προσδοκίες όλων των λαών της γης για ένα ειρηνικότερο μέλλον της ανθρωπότητας, αναμφισβητήτως ανυψώνουν το διεθνές γόητρο της χώρας μας και επαυξάνουν τα αισθήματα σεβασμού και εκτιμήσεως που οι άλλοι τρέφουν για μας. Διατηρούμε όμως παραλλήλως και την ακατάβλητη θέληση να διαφυλάξουμε εις το ακέραιον τα εθνικά μας σύνορα εναντίον κάθε ξένης επιβουλής με οποιαδήποτε μορφή και αν αυτή εμφανίζεται. Όλοι οι Έλληνες από τους βορειοτέρους, τους αγέροχους Μακεδόνες και Θράκες οι οποίοι επί χιλιετηρίδες τώρα προμαχούν υπέρ Ελλάδος ελευθερίας, μέχρι και τους νοτιοτέρους, τους υπερήφανους κριτικούς. Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και με κανένα τα εθνικά μας σύνορα.
ούτε ενδίδουμε σε δολερές και καταγέλαστες απόπειρες αμφισβητήσεως της ελληνικής μας ταυτότητας και υπονομεύσεως του ελληνικού μας ήθους, καθώς και των ιερών και οσίων που συνθέτουν τον ελληνικό τρόπο ζωής και την ελληνική μας ψυχή. Γρηγορούμε. Αυτό είναι το μήνυμα που απευθύνουμε προς όλους. Προς τους γείτονές μας, οι οποίοι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι απειλές και οι προκλήσεις, όπως αυτή του προσφάτου επεισοδίου του Εύρου, δεν μας πτωούν. Προς τους φίλους και συμμάχους μας, οι οποίοι θα πρέπει να σταθμίσουν τα αληθινά συμφέροντα της συμμαχίας, τα οποία δεν υπηρετούνται με την θαλπορή που παρέχουν και την υπόθαλψη επιδρομέων, παραβατών κάθε κανόνος διεθνούς δικαίου και κάθε επιταγής ανθρωπίνης ηθικής. Προς όλη την διεθνή κοινότητα, η οποία θα πρέπει να επιβάλλει επιτέλους την εφαρμογή των επανειλημμένων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της και να αποπέμψει έστω τώρα με τα 12,5 χρόνια βάρβαρης κατοχής με ανίποτες ανθρώπινες τραγωδίες τους Τούρκους εισβολής από την μαρτυρική Κύπρο, για να αποκατασταθεί επιτέλους και στην γεωγραφική μας περιοχή ατμόσφαιρα γαλήνης και ηρεμίας για όλους τους λαούς που τίποτε στην πραγματικότητα δεν τους χωρίζει. Ελληνίδες και Έλληνες, με την καθαρότητα των θέσεων αυτών και επιδιώξεών μας που προδιαγράφουν το μόνο αποδεκτό από τους Έλληνες πλαίσιο εθνικής πορείας και με την πανεθνική προσπάθεια προς υπερνίκηση των σημερινών δυσκολιών, ή μπορούμε με κάθε αισιοδοξία και εμπιστοσύνη να ατενίζουμε το μέλλον. Με τη βεβαιότητα αυτή εύχομαι ειρηνικό το νέο έτος 1987 και σε όλους σας υγεία και προκοπή και κάθε ευτυχία, ατομική και οικογενειακή. Με την ευκαιρία του νέου χρόνου, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου απίφθινε το ακόλουθο μήνυμα προς τον ελληνικό λαό.